Η κυβέρνηση εισπράττει ήττες από παντού, τόσο στην οικονομία, η οποία βρίσκεται σε ένα απόλυτο τέλμα στην Ευρώπη. Είναι εμφανέστατο ότι είμαστε απομονωμένοι. Τα έχει βάλει ακόμη και με την Εκκλησία και τώρα επιτίθεστε και στο θεσμό της δικαιοσύνης. Είναι επικίνδυνο για μια κυβέρνηση να μην μπορεί να αναγνωρίσει τα λάθη της. Αυτά και άλλα μεταξύ άλλων τόνισε ο σεραίος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Κώστας Καραμαλής κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του στη Βουλή των Ελλήνων στη συζήτηση για τις τροπολογίες του Παπά. Έχουν ακουστεί ενδιαφέρουσες απόψεις. Θα συμφωνήσω κι εγώ με αρκετούς προλαλήσαντες ότι καλό είναι οι τόνοι να μην ανεβαίνουν. Και αυτό που νομίζω ότι όλοι βλέπουμε είναι ότι οι προϋποθέσεις για την επίτευξη της συνένεσης στο ζήτημα των τηλεοπτικών αδειών δεν είναι ανύπαρκτες. Και αυτό γιατί προτάσεις αξιωματικής αντιπολίτευσης τόσο για πρόσωπα όσο και για τις θεσμικές ρυθμίσεις έχουν ανοίξει το δρόμο. Η κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει δεχθεί μια νέα πραγματικότητα. Είναι λοιπόν στο χέρι της να κάνει το επόμενο βήμα, να πάμε παρακάτω, να μπει μια τάξη στο τηλεοπτικό πεδίο που νομίζω ότι πολλοί βουλευτές από όλες τις πτέρυγες της Βουλής επιθυμούν, να μην έχουμε αυθαιρεσίες και να ασχοληθούμε, όπως και άλλοι βουλευτές είπανε, με τα μεγάλα προβλήματα. Αυτό όμως που νομίζω ότι επίσης πρέπει να πούμε είναι ότι η κυβέρνηση εισπράττει δυστυχώς για αυτήν ήττες παντού. Τόσο στην οικονομία, η οποία βρίσκεται σε ένα απόλυτο τέλμα. Στην Ευρώπη είναι εμφανέστατο ότι είμαστε απομονωμένοι. Τα έχετε βάλει ακόμα με την Εκκλησία και τώρα επιτίθεστε και στο θεσμό της δικαιοσύνης. Είναι επικίνδυνο για μια κυβέρνηση να μην μπορεί να αναγνωρίσει τα λάθη της. Πάμε τώρα στην τροπολογία 739, που κατέθεσαν ο κύριος Τσακαλώτος και ο κύριος Σταθάκης. Και πριν μπούμε στην τροπολογία, η οποία είναι λίγο τεχνικής φύσεως, εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω μία αναφορά για τον νόμο 4412 του 2016. Έχουν περάσει πάνω από 2 μήνες από τότε που έχει ψηφιστεί ο νόμος από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Παρόλα αυτά, ο νόμος αυτός σήμερα δεν εφαρμόζεται. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι αναθέτουσες αρχές δεν γνωρίζουν πραγματικά τι ισχύει. Με απλά λόγια, έχουν παγώσει όλες οι δημοπρατήσεις δημοσίων έργων, διότι απλούστατα η κυβέρνηση δεν έχει μεριμνήσει να συγκροτήσει τις ομάδες εργασίας και τις αρμόδιες επιτροπές του Υπουργείου, προκειμένου να συνταχθούν τα προσχέδια των υπουργικών αποφάσεων. Αποτέλεσμα, λόγω της απουσίας του δευτερογενούς δικαίου για το νέο νόμο, έχουν, όπως είπαμε, παγώσει οι δημοπρατήσεις για τα δημόσια έργα. Αυτό σημαίνει ότι οι επενδύσεις πάνε πίσω, ότι η απορρόφηση στο ΕΣΠΑ καθυστερεί και θα χάσουμε τουλάχιστον ένα εξάμηνο. Αυτή λοιπόν είναι μια αντιαναπτυξιακή καθυστέρηση και δείχνει με την προχειρότητα με την οποία νομοθετείτε. Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι ο κλάδος των κατασκευών συμβάλλει άμεσα και έμεσα στο 22% των φόρων που εισπράττει το ελληνικό δημόσιο. Για κάθε 1 ευρώ που δαπανάτε στο τομέα των κατασκευών, προστίθεται 1,8 ευρώ στο ΑΕΠ. Η συμμετοχή του κατασκευαστικού κλάδου όμως βρίσκεται σε χαμηλό 16 ετών, αφού έχει πλέον πλησιάζει μόνο το 2% του ΑΕΠ. Καλό λοιπόν θα ήταν έστω και την ίστατη ώρα να συνειδητοποιήσει η κυβέρνηση τη ζημιά που έχει γίνει. Καλό είναι ο Υπουργός Υποδομών, ο κ. Σπύριζης, να μην δίνει απαντήσεις οι οποίες δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα και να ακούσει τόσο τις περιφέρειες όσο και όλους τους δήμους της χώρας, οι οποίοι διατυπώνουν παράπονα για τα έργα που έχουν παγώσει. Τώρα πάμε στη τροπολογία 739. Ενεργοποιείται στην ουσία διατάξεις που εσείς καταργήσατε με το νόμο 4412. Και αυτό το κάνετε με έναν τρόπο που δεν βγάζει καμία λογική. Έτσι ενεργοποιείται και πάλι εσωτερικούς κανονισμούς των ανωτέρων εταιριών, δηλαδή του Ταμείου των Ελληνικών Τουριστικών Ακινήτων και του Τουχουσού, που εσείς καταργήσατε.